Όσιος Παχώμιος Ωμέγας εορτάζει στις 15 Μαΐου εκάστου έτους. Γεννήθηκε το 292 μετά Χριστόν στην κάτω Θεβαΐδα της Αιγύπτου από γονείς ιδωλολάτρες και έζησε κατά τους χρόνους στο αυτοκράτορος Κωνσταντίνο του Μεγάλου και έτσι στο στρατό, στον οποίο κατετάγει σε ηλικία 20 ετών, γνωρίστηκε με χριστιανούς στρατιώτες και διδάχθηκε από αυτούς τα της χριστιανικής πίστεως. Όταν δε απολύθηκε από τις τάξεις του στρατού, εγκατέλειψε τον κόσμο και αφού μετέβη στην Άνω Θηβαΐδα βαπτίστηκε και εκάρη μοναχός. Επιθυμώντας μεγαλύτερη ησυχία για να αφοσιωθεί στην ερημική ζωή και την άσκηση, κατέφυγε στην έρημο και ετέθη υπό την πνευματική καθοδήγηση του περίφημου ησυχαστού Παλάμονος, όπου τη μνήμη του τιμά η Εκκλησία στις 12 Αυγούστου και του οποίου έγινε τέλειος μιμητής. Μετά την κοίμηση του πνευματικού του πατέρα περί το 320 μετά Χριστόν, κατέφυγε σε έρημο νησίδα του Νείλου, την ίσο Ταβένη, της Άνω Θηβαΐδος, όπου βοηθούμενος και από τον Ασπασθέντα, το μοναχικό σχήμα αδελφό του Ιωάννη, ίδρυσε μια μικρή μονή. Η φήμη της αγιότητας και της συνέσεώς του ήλκησε πολλούς μοναχούς. Εξαιτίας δε τούτου, ολοένα και μεγάλωνε τη μονή του, ώστε σε διάστημα λίγων ετών αυτή αριθμούσε περισσότερους από 14.000 μοναχούς. Έτσι ο Όσιος Παχώμιος έγινε ένας από τους μεγάλους ασκητές της ερήμου και οικιστές. Ο Όσιος Παχώμιος θεωρείται θεμελιωτής της κοινοβιακής οργανώσεως των ασκητών, όπως φαίνεται από την λαυσαϊκή ιστορία βιβλίο που έγραψε ο Παλάδιος περί το 420 μετά Χριστόν. Οι μοναχοί του Παχωμίου που ονομάζονταν τα Βενισιώτες ζούσαν ανά τρεις σε μικρά οικίματα. Ο Όσιος Παχώμιος επέβαλε στους μοναχούς κοινή προσευχή κάθε πρωί και βράδυ. Συνολικά βέβαια οι μοναχοί προσεύχονταν σύμφωνα με τον κανόνα 12 φορές την ημέρα και 12 φορές τη νύχτα. Κοινή εργασία, κοινά έσοδα, κοινές δαπάνες, κοινά γεύματα και ομοιόμορφη ενδυμασία. Τα γεύματά τους αποτελούνταν από φυτικές τροφές και τυρί. Κατά αυτά οι μοναχοί δεν μιλούσαν μεταξύ τους και γι' αυτό συνεννοούντοσαν με νεύματα. Κάλυπταν δε τα πρόσωπά τους με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να βλέπουν μόνο την τράπεζα. Η ομοιόμορφη στολή τους αποτελείται από τα εξής ενδύματα. Λινό χιτώνα, δηλαδή το λεβιτονάριο, που έφτανε λίγο κάτω από τα γόνατα και ζωνόταν με ζώνη λευκό μάλινο ένδυμα εγώς ή προβάτου, μιλωτή η λεγόμενη. Επίσης ζωσμένο και έφτανε έως τα γόνατα και είχε την μαλοφόρον όψη προς τα έξω, κονοειδές κουκούλιο, που στο πίσω μέρος έφτανε μέχρι τους ώμους και μικρό λινό ομοφόριο, ή μαφόριον ή μαφόριτον, που κάλυπτε συνήθως τον αυχένα και τους ώμους. Υποδήματα σπανίως χρησιμοποιούσαν. Οι ταβενισιώτες μοναχοί εκοιμούντο καθήμενοι και κοινωνούσαν των αχράντων μυστηρίων κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Διαιρούνταν σε 24 τάγματα, καθένα από τα οποία χαρακτηριζόταν με ένα γράμμα της αλφαβήτου ανάλογα με την κατάσταση και τον τρόπο συμπεριφοράς εκείνων που το αποτελούσαν. Πνεύμα οργανωτικό και απαράμιλο στην καθοδήγηση και την διακυβέρνηση προσώπων και πραγμάτων κατόρθωσε να διατηρήσει μεταξύ του πλήθους της περί αυτών αδελφότητας, πειθαρχία και αγάπη, φροντίζοντας ως φιλόστοργος πατέρας για τις πνευματικές και υλικές του ανάγκες, δια δε των σοφών συμβούλων του και του παραδείγματός του να τους ενθαρρύνει στον αγώνα προς την αγιότητα. Λόγω της θεοσέβειας και της θεοφιλούς του δράσεως, ο Όσιος Παχώμιος επρικίστηκε από τον Θεό δια της χάριτος της θαυματουργίας και επιτέλεσε πλήστα όσα θαύματα. Το 348 μετά Χριστόν, περιποιούμενος ο ίδιος τους μοναχούς που ασθένησαν από πανόλη, αρρώστησε και ο ίδιος και μετά από λίγο απέθανε. Τον Όσιο Παχώμιο διαδέχθηκε στην Ηγουμενία ο Όσιος Θεόδωρος ο Υγειασμένος, όπου τη μνήμη του τιμά Εκκλησία στις 16 Μαΐου. Το απολυτικιόν του. Αγελάρχης εδείχθης του αρχιποιμένος, μοναστών τας Αγέλας Πάτερ Παχώμιε,
προς την μάδραν οδηγών, την επουράνιον και το πρέπον ασκητές εκείθεν σχήμα. Μοιηθείς και τούτον πάλιν μοιήσας, νυν δε συν τούτης αγάλιν και συγχωρεύεις εν ουρανίες σκηνές, το μεγαλινάριόν του. Χέρις ευσεβίας υπογραμμός και των μοναζόντων, αγελάρχης Θεοίδης, χέρις της Αιγύπτου, κανόν και τύπος μέγας, παχώμιε Θεόφρον, πατέρων καυχημών.